Έλα πάντω από εδώ, αλλά το κόβει το δεύτερο. Το εμποδίσει το δεύτερο. Κοίταξε τόσο αέρα, κοίταξε. Α, τώρα τι έτσι. Βλέπεις σιγά σιγά πάει προς το βοριά, Χριστό. Ναι. Θα πάμε βοριά σε λίγο. Ναι. Βλέπεις πως αλλάζει, ε. Άμα πάει βοριά θα γυρίσει πιο κάτω. Τώρα είναι βορειοανατολικός. Δεν είναι άκρη, εντάξει. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε 6,8 αμπέρ. Έχει λίγο ήλιο, είναι για καλή ώρα. Παίρνουμε 6,8 αμπέρ. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει σήμερα 26 αμπερόρια. Α, καλό, ε. Ναι. Με αυτόν τον παλιό καιρό και μια χαρά πήγαμε. Και αυτή τη στιγμή η μπαταρία μας είναι 26,3 βόλτ. Είμαστε αρκετά καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα με το ψυγείο μας. Μπορούμε να βάλουμε για κανένα μάτι να μαγειρεύσουμε, αν χρειαστεί. Και περιμένουμε αύριο που θα έχει καλύτερο καιρό να πάρουμε πολύ ρεύμα. Θέλει υπομονή λίγο. Ο μετρητής, ο δεξιά, ο δεύτερος, τι είναι αυτό, PL40, τι focus του λέει. Αυτό εδώ πέρα, ε. Ναι. Αυτό είναι που μου δείχνει, μπορώ να μετρήσω τι βόλτ έχουν οι μπαταρίες μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχω 26,26 βόλτ. Είμαι αρκετά καλά, δηλαδή. Κατεβάζει αυτή τη στιγμή 6,8 αμπέρ. Ναι. Και μέχρι τώρα έχω πάρει σήμερα 26 αμπερόρια. Αρκετά καλούτσικα, ας πούμε, με αυτό τον παλιό καιρό. Ε. Δεν είχαμε και άλλο καθόλου σήμερα. Και νομίζω που θα φτιάξει τα απόγευμα, θα έχουμε πιο καλό καιρό. Αυτό πώς το μηδενίζει, δηλαδή από μόνο του μηδενίζει. Είναι 24 ώρες δουλεύει αυτό. Α, και αύριο θα αρχίσει από την αρχή, ας πούμε. Ξεκινάει να σου δείχνει το πόσο έχει είναι. Και εκεί έχει το μετρητή το κιλοβατόρες, έτσι. Ναι, πόσες κιλοβατόρες έχω καταναλώσει μέχρι στιγμής αυτό τον έβαλα πριν 4 χρόνια. Μάλιστα. Έχω καταναλώσει 6.785 κιλοβατόρες αυτά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ναι, πάω οικονομικά. Και το inverter. Το inverter, ναι. Το σύστημα αυτό που αλλάζει το. Παίρνει το ρεύμα από τις μπαταρίες και το στέλνει στο σπίτι. Και το φέρνει συνεργαζόμενο. Είναι βασικό όργανο. Βέβαια. Ναι. Απαραίτητο. Εγώ έχω inverter ακόμα και μπαταρία αυτοκινήτου. Αν μείνω, ας πούμε, το πίδε ή το, για κάποιο λόγο, ας πούμε, και δεν έχουμε ρεύμα στην περιοχή, για να έχω φως. Μπορεί να χρησιμοποιήσει από το αυτοκίνητο. Παίρνω την μπαταρία του αυτοκινήτου, ναι. Ναι, ναι, μπορεί να έχει και ένα μικρό. Και το έχω με εναλλασσόμενο. Αχα. Ναι, αν έχει μια μικρή γεννήτρια. Μια μικρή γεννήτρια θα μπορούσα να έχει. Ναι. Θα μπορούσα να έχει μια μικρή γεννήτρια. Καλά, για μη καίω, ας πούμε. Ναι, μετά να έχεις βενζίνη. Ναι. Καλά, έχω και μια γεννήτρια από το βουνό. Για ώρα ανάγκη, ας πούμε. Ναι. Χρησιμοποιώ μια-δύο φορές το χρόνο. Ναι. Νομίζω λίγο τις μπαταρίες. Είναι μικρούλα όμως η αναγεννήτρια, είναι μικρούλα. Ναι, ναι. Είναι από τις πιο μικρές, αλλά... Από τις πιο μικρές, ναι, αυτό. Δηλαδή, τέτοια μπορεί να δεις και σε σκάφη, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Που βάζουν μέσα. 200 βατ, είχε το προτέρημα για μένα ότι δουλεύει με μικρό αέρα. Ναι. Για μένα με ευνοεί αυτό, γιατί έχω λίγο αέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να πάρω μία που θέλει πολύ αέρα. Που θέλει πολύ αέρα, αλλά... Πήρα αυτή να θέλει λίγο αέρα. Έχει μεγαλύτερη απόδοση, αλλά θέλει... Για να γυρίσει θέλει πολύ αέρα. Σου προσφέρει ρεύμα με μικρό αέρα. Ναι. Που δεν μου το δίνει άλλη ανεμογεννήτρια. Αν θέλει πιο δυνατός αέρα. Για τις τοπικές συνθήκες, ας πούμε. Για εδώ είναι η καλύτερη, ας πούμε, νομίζω. Αν είμαστε ένα μέρος που έχει αέρα συνέχεια και αυτά, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια άλλη, κάτι, μια πιο μεγάλη. Πιο ισχυρότερο, ας πούμε. Εδώ τι είμαστε.
Ναι, ναι. Έχουν ακριβή, μπορεί να πεις που έχουν ακριβήνει λίγο, ναι. Γιατί είναι ομόλυβδος, ναι. Έχει πάρει ναι. πάνω, αλλά τα, οι πλάκες, οι φωτοβολταϊκές έχουν ακριβήνει, έχουν μειωθεί. Ναι, ναι. Να... Εντάξει, περίπου να συστηνήσω. Η μπαταρία φορτίζεται με αυτά και ναι, τι. Ναι, στις έχεις αλλάξει. Τι σου δίνει η μπαταρία, ναι, δηλαδή. Προσπαθώ τώρα με κάτι 900 αμπερόρια, ε. Έχω γύρω στις 24 κιλοβατόρες χωρητικότητα, αποθήκευση. Δηλαδή μπορώ να περάσω, ξέρω εγώ, με 2-3 κιλοβατόρες. 24 κιλοβατόρες, ναι, ναι, ναι. 24 κιλοβατόρες. Είναι αρκετό. Αλλά η μπαταρία φτάνει για να περάσει 10 μέρες, άμα είναι φορτισμένη. Άμα είναι οι άλλες οι μπαταρίες. Η κατανάλωση εξαρτάται από την εποχή, ας πούμε, αν το καλοκαίρι που καίει το κουζίνα, που έχει μεγάλο κατανάλωση. Κοίταξε να δεις, άμα βλέπεις τον καιρό που δεν είναι καλός, πας οικονομικά. Ο θερμοσύφωνας. Έχω ηλιακό. Ηλιακό. Σίγουρα πρέπει να το κάνεις πρώτα αυτό. Πρέπει να είναι μπράβο. Καταναλώνεις ρεύμα για νερό ζεστό. Σωστά. Έχω ηλιακό. Πρέπει να σκεφτείς τώρα, πρέπει να σκεφτείς. Μόνο η κουζίνα, ας πούμε. Η κουζίνα το χειμώνα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μαγειρεύεις. Το χειμώνα έχεις τα ξύλα, οπότε και εκεί έχει λυθεί, ας πούμε. Να μην καταναλώνεις το ρεύμα τώρα το χειμώνα για να μαγειρεύεις. Σωστά. Ξύλα υπάρχουν. Άφθονα, να πούμε, ναι. Ρίχνει ο αέρας, ρίχνει συνέχεια κορμί, κλαριά, τα μαζεύω. Δεν είναι μόνο αυτό. Να πας σε μια παραλία, το τι ξύλα δηλαδή μπορείς να γεμίσεις, ας πούμε, το χειμώνα, κορμούς βγάζουν. Α, εδώ έχει αέρα, τώρα την αρχή, ας πούμε, έχει τρία δέντρα. Μπράβο. Κουβαλάω. Μπράβο. Κλαριά. Εγώ θυμάμαι, χειμώνα στις Αλικές, το τι κορμούς έβλεπα, ας πούμε, πήγαινε μια βόλτα στην παραλία, στις Αλικές του ποταμού. Και είναι και ξεραμένα καλά. Ξεραμένα ή στη δασιά. Από τα αλάχτια. Ή στη δασιά, να πας ή στο... στη στροφή, στη Σωτηριώτισσα. Επειδή τα φέρνει το κύμα, ας πούμε, ανατολικά, το τι κορμούς μπορείς να μαζέψεις από εκεί είναι... Βρίσκεις παντού και στον Μπούκα, κάτω κάνω φορά και πραυγάζει. Βέβαια. Δηλαδή έχεις ένα μηχάνημα 100 βατ, σε μία ώρα θα σου κάψει 100 βατώρες ενέργεια. Ναι. Θα καταναλώσει αυτή την ενέργεια, έτσι. 0,1 κιλοβατώρες. Ναι, μπράβο. Ναι. Είναι 0,1 κιλοβατώρες. Ναι. Είναι η κατανάλωση της ενέργειας. Άλλο ισχύς, έτσι, ισχύς είναι τι ναι. δυναμικό έχει το μηχάνημα, ας πούμε. Τι μπορεί να σου δώσει, ας πούμε. Η κατανάλωση τώρα για να δουλέψει αυτό το μηχάνημα ή για να σου παράγει, ας πούμε. Να σου παράγει στο μέγιστο της λειτουργίας του, να σου παράγει, ξέρω εγώ, αν είναι μια ανεμογεννήτρια, πόσο είναι η ισχύς, είπαμε 200 βατ. Σε μία ώρα, σε μία ώρα 0,2 κιλοβατώρες. 0,2 κιλοβατώρες σου παράγει. Θέλει 5 ώρες. Αυτή είναι η ενέργεια σου, δηλαδή που σου δίνει. Σε 5 ώρες σου σε παράγει 1 κιλοβατώρα. Μια κιλοβατώρα σε 5 ώρες. Δεν είναι πολύ, αλλά για μια ώρα, ναι. μια μέρα που είναι άσχημη και που δεν έχεις ήλιο για... Ναι. Αν έχεις κάνει μετρήσεις ταχύτητας ανέμου,
Εδώ στην περιοχή έχουν πάρει. Εδώ έχει, έχει λάκκομα Χριστό. Έχει λάκκομα, δεν έχουν πάρει μέχρι. Γιατί εγώ έχω το χάρτη. Άμα έχει έξι, ναι, δεν είναι. Εγώ έχω το χάρτη και είναι από τι χειρότερε περιοχέ εδώ πέρα. Μπορώ να σου πω, α πούμε, για είναι αυτό το χάρτη που είχαμε δείξει τότε στην εκπομπή. Οπότε ξέρουμε, ας πούμε. Ναι, αλλά εγώ ξέρω τι από την εμπειρία εδώ, εδώ πέρα ότι εδώ με πιάνουν μόνο πνοές του. Ναι. Άμα έξω το πέλαγο θα έχει 8-9, ναι. Θα με πιάνουν κάτι τόσο πνοή. Δηλαδή θα δουλέψει τώρα 1-2 λεπτά, μετά θα σταματήσει, μετά θα ξαναδουλέψει ένα λεπτό 2 λεπτά. Αυτό είναι αέρα, ήταν νοτιάς. Έχει πολύ αέρα πάντω από εδώ, αλλά το κόμπι το εμποτίσει το δεύτερο. Κοίταξε τόσο αέρα, κοίταξε. Α, τώρα πήγε.